δήμονα της νομικής. Και όχι, μάνα. Το προφέσορα του συντάγματος. Έχω αποστηρίσει, αγαπητέ. Το κινητό δικαστήριο, κύριο Αλέκο Μαρκίδη. Σας παρακαλώ, πάλι μην με διακόπτετε. Κύριε Μαρκίδη, οδηγός, μεθυσμένο στρακότο, φτιόρον που λαλούμε, 72 μίλιγκρα, ευκήκε πάνω στο πεζοδρόμιο, ετσίλησε μια κυρία και του έβαλαν πρόστιμο μόνο 3.000 ευρώ και 6 βαθμούς ποινής. Δικαιολογήστε μας αυτό το πράγμα. Υπάρχει δικαιοσύνη στην Κύπρο? Όχι, υπάρχει δικαστήριο. Ναι, όμως τα δικαστήρια είναι δίκαια. Μιλήστε στον λαό, σας παρακαλώ. Επαναλαμβάνω, μην με διακόπτετε, αγαπητέ μου, κύριε Ξαθούλη. Αθούλης, κύριε. Αθούλης, εν πάση περιπτώσει τα ονόματα θα κολλήσουν. Επαναλαμβάνω, τα κυπριακά δικαστήρια φυσικά κάνουν ό,τι θέλουν, όμως πάντα σύμφωνα με τον νόμο. Τελεία, ξεκάθαρα. Ναι, εξηγήστε μας το, διότι δεν το πιάνουμε. Να σας πω για να το πιάσετε καλύτερα, αγαπητέ μου κύριε Αθούλη. Σύμφωνα με τον νόμο του 1972, περί τροχαίων ατυχημάτων και τσιλιμάτων, και συγκεκριμένα η παράγραφος 7, εδάφιο 5, σελίδα 3 και μέχρι την 7η τελεία, αναφέρει ρητά ότι κατά την επιβολή ποινής για έναν τροχαίο ατύχημα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ποιος είναι ο κατηγορούμενος. Δηλαδή. Δηλαδή, μα μην με διακόπτετε, αγαπητέ μου. Δεν το ίδιο, κύριε Αθούλη μου, να σε τσιλίσει ένα πρώην υπουργός με το να σε τσιλίσει ένας χτίστης. Εν το ίδιο να σε τσιλίσει ένας μεθυσμένος που εμέθησε με ουίσκι single malt 18 χρονών, με έναν που εμέθησε με την πύρα. Εν το ίδιο να σου τη δω κι ένας με αυτοκίνητο Κάπριο, με έναν που θα σε βάλει που κάτω με το διπλοκάμπινο. Όχι. Αιρές μαϊκές, μα εξηγαουρίσετε ούλοι μες τον τόπον όλα. Εν εξεγορίζομαι τους αρσενικούς που στυλιγούν. Ας παράδειγμα.